κοσμογονικέ αλλαγέ έρχονται μετά τη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Αιγύπτιου Προέδρου, αφού ένα από τα κύρια θέματα που ασχολήθηκαν επισταμένα ήταν η Τουρκία και η αντιμετώπιση τη. Σύμφωνα με δηλώσει Ισραηλινού αξιωματούχου, αναφέρει στο Χάρετζ ότι ο Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλσίση συζήτησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένετ διάφορα περιφερειακά ζητήματα όπω η κρίση μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας, το Ιράν, η Ιρανική επιθετικότητα και ο πυρηνικό κίνδυνο και η Τουρκία. Η συνάντηση μεταξύ του Μπένετ και του Αλσίση επικεντρώθηκε σε μία σειρά από θέματα περιφερειακή ασφάλεια συμπεριλαμβανομένη τη πυρηνική απειλή του Ιράν και ειδικά του ρόλου τη Τουρκία στη σύγκρουση στη Λιβύη αλλά και στην αντιμετώπιση τρομοκρατών στην περιοχή. Οι δύο ηγέτε ανησυχούν σοβαρά από τι δόγλιε προθέσει τη Άγκυρα και ειδικά από την κρυφή ατζέντα που έχουν παραδοσιακά οι Τούρκοι παρά τα χαμόγελά τους μπροστά στις κάμερες. Αφού οι Τούρκοι κινούν τα πιόνια τους στην περιοχή όντα έτοιμοι από καιρό για να σαμποτάρουν, ακυρώσουν, εκβιάσουν οτιδήποτε δεν συνάντη με τα νεοοθωμανικά συμφέροντά τους. Ο Τούρκο ειδικό επί των διεθνών σχέσεων ΕΕ Τσιλίκ, αξιολογώντα τον διεθνό ανταγωνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο και τη θέση τη Τουρκία στην περιοχή, σε άρθρο του με τίτλο Μια σύντομη ματιά στη Μεσόγειο, υπενθυμίζει Εκεί η εξαρχή υπογραμμίζει πω η Ανατολική Μεσόγειο είναι μια εξαιρετικά σημαντική λεκάνη με τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική τη θέση, η οποία ήταν πάντα σημαντική όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για τι χώρε τη περιοχή και τι παγκόσμιε δυνάμει. Έχει ζωτική σημασία στο μέλλον τη χώρα μα. Η Κύπρο είναι επίση σημαντική όσον αφορά το συνολικό έλεγχο τη Μέση Ανατολή και τη Ανατολική Μεσογείου, τόσο από οικονομική όσο και από στρατιωτική άποψη. Η στρατηγική αξία αυτού του νησιού αυξάνεται ειδικά αναφορικά με το θαλάσσιο εμπόριο, τι γραμμέ μεταφορά και μια από τι κύριε διασυνδέσει προκαλώντα συγκρούσει συμφερόντων μεταξύ ομάδων, έχει δηλώσει ο ίδιο. Η εκτίμηση ειδικών είναι ότι ο κύριο στόχο τη Τουρκία είναι η Κύπρος, για όλου του παραπάνω λόγου, ενώ η πρόσφατη επίθεση φιλία του Ερντογάν σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Εκτό του ότι δεν πήθη κανέναν, ειδικά όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε φέρονται να αποχωρούν από Συρία Ιράκ μετά το Αφγανιστάν, μα προειδοποιεί ότι η Τουρκία βιάζεται πολύ αφού αλλάζουν ταχαίω οι συσχετισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά μετά την κάθοδο των Ρώσων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.